we all offer something to God. We have to repay Him. I am looking for someone who will write the chronicle of my story, seeking for my gold. A pro writer. Serbians were vassals of the Romanians. They need their approval. First goal was to increase the defense of Silivria. Silivria was a commercial place. Unity and the universalism of the empire wants the city to be surrendered soon. He will destroy the city otherwise. Now we get to the meaning of universal city of Alexios Komnenos. You are mine or destroyer. Marriage gave dominance to the husband. You must never kiss your spouse using your tongue. The devil knows how to do so. Για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της περιοχής, ο Αλέξιος Κομνηνός στράφηκε σε έναν άντρα που είχε συναλλαγές και στο παρελθόν μαζί του. Αποφεύγοντας να εμπιστευτεί πάρα πολύ μεγάλη στρατιωτική δύναμη στα χέρια ενός Βυζαντινού αριστοκράτη, επειδή στο παρελθόν και ο ίδιος είχε στρέψει το αυτοκρατορικό στρατό εναντίον της πρωτεύουσας, επιδίωξε να συνάψει συμφωνία με διαφορετικό προφίλ
ο Σουλεϊμάν, Τούρκος φύλακος που είχε εισβάλει στη Μικρά Ασία τη δεκαετία του 1970, αναζητώντας ευκαιρίες και πλούτη. Γρήγορα τα βρήκε και τα δύο, καθώς η πόλη μίστονε τακτικά τις υπηρεσίες του εναντίον τοπικών στασιαστών. Αριστοκράτες στασιαστές. Οι Τούρκοι έφεδροι αποδείχτηκαν αξιόπιστοι, γενναίοι και ιδιαίτερα αποτελεσματικοί. Συλλάμβαναν μάλιστα από τους στασιαστές ηγέτες. Του φαινόταν θετικό πλεονέκτημα να έχει συνεργάτη Τούρκο ηγεμόνα που δεν ήταν και ακόμα ασφαλή στη θέση του. Πολλές φορές τα κάστρα απηχούν διενέξεις μεταξύ φραγκοκρατών. Claude Vorilon was a French one, was kidnapped by an extraterrestrial with his UFO. The
they went to another planet and the extraterrestrials told him to teach us inhabitants of Earth that they are the gods and they create us in their laboratories and they watch now how we behave. That was their meaning. And I once met with the leader of North Greece and we became friends. Now what's are more friendly than history. Ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Ελλάδα για να φορολογήσει τους Εβραίους, για να χρηματοδοτήσει το σχέδιο που είχε για να ανέβει στη ρωμαϊκή ιεραρχία. Social media and hyper tourism. Όλα είμαστε. Πώς πάει? Αυτή πλέον είναι μια Instagrammable περιοχή. Και εδώ μέσα έχει και ταβέρνα. So called Instagram Zembekiko. Γιάννης ο γνωστός. Μάλιστα.
doing now marketing spinning. Republics. Τώρα θα κάνουμε ένα article spinning. Αναδημοσίευση μιας ιστορίας για να μπερδέψουμε λίγο τις μηχανές αναζήτησης. Δεν σας γνωρίζω, συγγνώμη. Δεν σας καθόσουν απέναντι. Δεν σε διάβασες την αγγελία μου της αγγελέας με 5.000 μισθό το μήνα, πότερο, η βίλα, η τάδε σκηνίδα, αναλόγως προσόντων, δίβα, λέγω. Ακριβώς. Εδώ είμαι. Δεν ταιριάζουμε. Σαν ρυθμός φρουρός της δικαιοσύνης. Σας το λέω, σάγρυπνο. Γι' αυτό παίρνω καλό μισθό. Δεν θυμάμαι. Γιατί με αυτό. Δεν σας πλησιάζει πάντα. Έχω ένα πρόβλημα. Όταν μου συστήνω κάποιον, αισθάνομαι ότι δεν είναι το ίδιο άνθρωπος με εμένα. Έχει ίδιο ψυχικό κόσμο, μη σέβες. Επώνυμα μαγαζιά. Εκεί δίνουν τα ραντεβουδάκια τους, επώνυμα και μπεράκια. Πήγαινε εκεί, γιατί δεν τα επιτρέπονται. Υποπτεύονται, γιατί δεν είναι το ίδιο πιστικά για διαζύγιο. Ένας καφές μέσα στο πλήθος. Δουλειά μου να κυνηγάω τους τολμηρούς. Τολμηρούς? Κυνηγάνε και παίρνουν ρίσκα. Μάλιστα. Είστε κι εσείς μέσα στα ρίσκα. Στο σύμπαν εξαιρετέως. Βγήκε σπαγκέτι. Σπαγκέτι θέλετε. Για τον κόσμο να γνωστούν όλη την κοινωνία, την ανθρωπότητα. Αυτά τα λέτε οπουδήποτε θέλετε να εξωτερικεύσετε κάτι. Εγώ τα λέω όπου να είναι, αρκεί να ξεσπάσω κάπου. Ξέσπασε. Το μυαλό σας μην το παρομοιάζετε. Δεν είμαι σίγουρος. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μέσα σας. Στην ψυχή σου. Σιγά, αν αποτύχεις θα με ξεχάσεις και θα πας για άλλα. Νομίζω πως με όποια αρχίζω σχέση τελικά αισθάνομαι ότι θα γλιτώσω από αυτήν. Εσύ που δεν ήταν το όνειρό σου να φτιάχνεις καφέδες, καλή σταδιοδρομία ζω. Τι καλή διαλεκτική που είσαι. Δεν ξέρεις. Αισθάνεσαι είμαι φωτιά. Είναι πύρινος.
νιώθεις τώρα? Είμαι πιο ήρεμη. Μια νότα παρηγοριάς. Αυτό είμαι. Μια λέξη, μια ιδέα. Δεν όλα αυτά προορίζονται για μια αγάπη. Βανοκασέλα, 2x3. Αλλά μπορώ στο πάτωμα. Γύρισε το πίσω. Τι συγκλονιστικό, μια να πεθαίνει για σένα. Ακριβής προσδιορισμός. Δεν με συμφέρει να πηγαίνω σε επιδείξεις μόδας. Τα παίρνει το ταξί και η είσοδο. Αν είναι πάνω σε μια πουδί, το σκοπούμε, δοκιμάζεις, το αγοράζουμε και φεύγουμε. Κι αν έχει όλο άσχημες γύρω γύρω. Περιμένουμε 20-30 ώρες, θα φύγουν. Φεύγουν όταν πεινάσουν. Σας τα στέλνει σπίτι σας το κατάστημα. Και το μοντέλο μας. Τι μοντέλο προτιμάτε? 8 γίγα. Αγαπητό με ημερολόγιο, συνέχεια με παίρνει δώρο το ίδιο που κάμψω. Το πουκάμισο το έχει ξεχασμένο στο ντουλάπι του. Εγώ το θυμίζω και αυτός νομίζει ότι το κάνω δώρο. Κακό να είσαι πλούσιος. Όλοι προσπαθούν με ασήμαντα δώρα να σε λαδώσουν. Να πριν από λίγο μια παλιά μου φίλη μου έφερε ένα πουκάμισο. Του καουμπούες φόλο μου πουκάμισα. Το σαλάτα ζητάω και μου δίνουν πατάτες τηγανιτές και νομίζουν ότι μου αρέσουν. Σπήλα της γης. Τι είναι αυτό? Πάρα δημητριακό. Πρέπει να δυνατήσεις. Έχουμε τόσο πολύ καιρό να κάνουμε έρωτα. Εσύ είσαι που δεν με αφήνεις να κοιμηθώ. Θα ζητήσω διαζύγιο. Σου πήρα που κάμισο, το φοράμε και οι δύο. Μετά 10 χρόνια θα το χαλάσεις και θα μείνεις σε μένα. Φόρα το τώρα για να δείχνεις υψηλής, πολύ υψηλής κοινωνικής τάξης. Μα πάρα πολύ πολύ υψηλής. Κατάλαβα. Κάτω από το πουκάμισο πρέπει να φοράς μάλινη φανέλα. Βράχνησες. Το πουκάμισο εσύ. Δεν καταλαβαίνεις το χρειάζομαι. Χρειάζομαι ζεστασιά. Στη φωνή, στο χάδι, ζεστά λόγια, ζεστά χρώματα, ζεστά ρούχα. Ζεστές κάλτσες και γάντια γούνι να σου πήρα. Δεν βλέπεις το κόπο μου. Προσπαθώ να σε κάνω θεατρικό συγγραφέα, μουσικό συγγραφέα, συγγραφέα παιδικών μυθιστορημάτων. 2 μέρες τώρα, δεν κλείνει το μάτι. Γράφε. 2 μέρες, δεν κλείνει μάτι. Γιατί περίεργο να αγαπά κανείς τη γυναίκα του. Περίεργο. Τέτοια γυναίκα μόνο φθόνο προκαλεί. Πώς είμαι εγώ? Καλά δεν έχετε ανησυχίες, προβληματισμούς? Δεν έχετε πανανθρώπινες ανησυχίες? Έχουμε το πρωί ανησυχίες. Τώρα πάει το 8ωρο και σχολάσανε. Και πιάσατε με την πεθερά μου, την κουβαλήσατε να κοιμάται πάνω από το κεφάλι μου. Παραπάνω. Ψιλοτάβανο είναι. Εγώ ζήτησα μονόκλινο και βρέθηκα σε τετράκλινο. Και πού είναι η σεβαστή πεθερά μου? Ψάχνει να σ' αντικαταστήσει. Δεν ήρθα εδώ να γλιτώσω το θόρυβο της, το θόρυβο των αυτοκινήτων και με βομβαρδίζετε εσείς. Πεις. Έτσι που είσαι, δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει καμία. Είμαι η τελευταία.
Κάθε γυνή είναι η πεθερά ενός άλλου. Τι μας λείπει, μας προσφέρεις. Νηστεία, ελεημοσύνη. Και έλεος. Και έλεος, ναι. Έλεος πράγματι. Πόσες θα ήθελα να βρεθούν σε τέτοιο παράδεισο. Φαμίλιο μυστήριο, λέγω. Λέγει. Μας είχε... καξερικό σενάριο παίζουμε και μας έκανε οι πεθερές του. Κάποιον αντιγράφεται εσύ. Παράπονο. Βλέπω ανθρώπους φέρνουν τις γυναίκες τους σε ένα ψυκτήριο με ένα ευρώ του καφέ. Είναι θέμα οικονομικού προβληματισμού. Γέρασε η κυρία και δεν θέλει να ξοδεύεται. Γι' αυτό έμεινες στα μαθήματα. Οι κυρίες έχουν οικονομική δύναμη. Γι' αυτό πάντα έρχεσαι με τη μάνα σου. Νιώθω δυνατή. Εγώ έναν θόρυβο ακούω όποτε έρχεστε. Θόρυβο. Θόρυβο λέγω. Θόρυβο. Περνάει η ώρα μαζί σου. Σίγουρα. Είναι πιο ωραία. Ψέματα λέω. Να και η απόδειξη. Και θα καθότανε όνει. Τα ίδια θα σκέφτεσαι για τη δικιά μου μάνα. Απευθύνομαι σε ορισμένο κοινό. Target marketing. Μας θεωρείς του θρησκευτικού τουρισμού. Να σου βγούμε φτηνά. Έχει μοναστήρι στην Λίνδο. Ναι, θα μας πάσει αρχαίο ναό. Αρχαίος ήταν τότε που χτίστηκε. Τώρα είναι μοντέρνος και σύγχρονος. Ένα ερείπιο δηλαδή, όπως αυτό. Ποιος γάμος σου είμαι, ο τρίτος σου γάμος ή ο πέμπτος? Επί δύο. Δυο μας δηλαδή. Ο έρωτάς μου είναι μεταφυσικό. Ψάχνεις την προσωπική σου Εύα από προηγούμενες μεταξαρκώσεις. Σας έχω 20 ώρες που δουλεύετε για να μην δίνετε δικαιώματα. Δικαιώματα. Μας θεωρείς αχάριστες, επειδή δεν μπορούμε να ταυτιστούμε τον εργαστή μας. Μη βιάζεσαι. Τι είμαστε οι δύο μπροστά στην αιωνιότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ψάχνεις την κρυφή αντίρρηση. Τελείωσε η δακτυλογράφηση. Τι πιο συγκινητικό, να σου λέει μια παλιά σου φίλη, ήθελα να σε ακούσω. Με το πρόσωπο μιας άλλης. Και τι θέλει να πει ο τίτλος? Κοίτα την απόδειξη. Ιρωνικά, κρυφά. Πάγαμε το επεισόδιο για 10 ευρώ. Είναι πολύ άνθρωποι. Αντί να βρεθεί κάποιος να πει μια βιβλιά κουβέντα ο ένας τον άλλον, κοιτάει να την βγάλουν, τι θα μαγειρέψουν και αν θα φάνε περισσότερο. Του είπα σε ένα φίλο μου και μου είπε, αυτά που ζητάς είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τι σημαίνει ότι όταν ο αραβωνιαστικός σου στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα και δεν απαντάς? Είναι που λένε αυτόν καπνό. Δηλαδή? Θα μπερδέψεις λίγο τον άλλο, να μην νιώθει πολύ σήμερα. Σε αισθηματική ή αστυνομική ταινία είναι το μυαλό σου? Αλλά να πληγωθεί αυτός. Με σπινείς. Μήπως ενδόμηχα ζητά κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική μέρα, να πρέπει να την ξανακατακτήσεις. Αυτό με τις καταλαβαίνεις.
πόλησης. Δεν το καταλαβαίνω. Αντιστροφή. Πόλεμο. Πόλεμο εικόνα. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Τι γίνεται αυτό. Αν ήταν έτσι η ανθρωπότητα, δεν είπα το θα με. Προς κάτι άλλο. Η σιωπή είναι ένας παλιός τρόπος συνηθιζόταν για να μην φαίνεται το κορίτσι είναι προκλητικό. Πώς τα εκεί πάει και αυτό πια να σου μιλούν όταν η ιστορία φαίνεται πως πάει να καταστραφεί. Αγάπη είναι μια ενέργεια, είναι φαστιό. Με το να μην σου μιλά, θέλει να σε κάνει να την θέλεις περισσότερο. Δεν πρόκειται. Το παιδί είναι διακριτικό. Αισθάνεται ενοχλή και θα σταματήσει να ενοχλεί. Μήπως η κοινωνία αποτελείται από διακριτικούς ανθρώπους. Αυτή είναι εξαιρέσεις. Κάνουν τους διακριτικούς. Ό,τι και να προσποιούνται, όταν προσποιούνται, χάνουν τον άνθρωπο. Ας το χάσουν, λένε μερικές. Δεν μας πήραν και τα χρόνια. Ποιος είπε πως πρέπει να είμαστε ζευγαρωμένοι. Δεν πειράζει. Δηλαδή δεν το βάζεις κάτω. Και αν σε θεωρήσεις σε φροντολόγα. Από ό,τι και παλιότερο. Ο κόσμος μου ξέρει. Άλλο του τι δείχνουμε στον κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει ο κόσμος. Με αυτά τις κρυμμένες αγάπης δεν είναι να χάνει το χρόνο του κανείς. Ας μην το χάνει. Εκεί είναι το νόημα της ζωής. Στο θεατρικό βιβλίο το πας. Το θέατρο δεν είναι βιβλίο. Ο χρόνος της σιωπής, το πρόσωπό του ήσυχο, απαθές, προσάρμοζε τη φωνή του. Στις συγκινησιακές καταστάσεις. Έβλεπε πώς εξελισσόταν η συζήτηση. Εγώ τις φέρω με τις γυναίκες σαν να μην υπάρχουν. Αυτά που ζητούν, τι να πω. Και όπως τα ζητούν. Δεν θα είναι μεγάλη σου αγάπη. Θα αλλάζουμε σελίδα. Σε ποιο βιβλίο εξωτήσε. Αυτά που εκδίδω πριν 10-20 χρόνια έχουν γραφτεί. Ο κόσμος κάθεται και του φταίνε όλοι οι άλλοι. Δεν πουλάει έτσι η ιστορία με τη λογική. Θέλει κλάψα. Δεν σας νοιάζει αν κοιτάει την ψυχή του. Δημιουργείται μεγάλο χάσμα με τα λεγόμενά σου. Με το να μην μιλάτε δεν δημιουργείται. Πολλές έχουν το δράμα και την κλάψα μέσα τους. Καλά ναι. Πολλοί αν δεν δουν δράμα δεν μπορούν. Μα έτσι που κάνουν, επόμενο να δημιουργηθεί δράμα, ποιος θα τους αντέξει. Είναι από το χτες. Εμείς φτιάχνουμε δική μας ιστορία, δικιά μας θεωρία. Thank you.
γνωστή ως Άννα Τάιλερ. Που έπαιζε βόλεϊ στον Άρη, τον προπονητή του μπαμπά της. Αυτισμένες κουρτίνες στο παράθυρο. Εσύ αντιπροσωπεύεις χαμηλό κόστος αναπαραγωγής ομοιωμάτων εικόνων για παιδικό δωμάτιο. Τι θα θυμάσαι από μένα, που κάτι πιο να λαβεί. Όχι, θα σε πάρω μαζί μου. Εύχομαι η βροχή να σβήσει τα ίχνη αυτή τη αμαρτία. Ο Θεός ξέρει, θα σ' άκουγε στη Έλληνα. Στον τόνο της φωνής σου, δεν κατάλαβα τίποτα. Έβλεπα όμως τα χείλη σου. Πώς μπόρεσες να σβήσεις από την ανθρώπινη απόρριψη του παρελθόντος σου, της έργειας σου. Αισθάνομαι υπέροχα. Ξαναπαντρεύομαι. Άποψη συναισθηματική. Δεν θέλετε άντρα με κύρος να σας δώσει στάτους σε αυτόν τον κόσμο. Nice company, I can't say.
Ανάστασια, Καμπαρέ, Μάντρεπε, Μανέζε, Σαρμίνα, Κοσμοκία, Τεπλάτα, Μόνη και Τεπλιάδα. Και finally, Σνέβια. And she wanted to make a portrait of Dalí, but Dalí painted his soul. Thank you.
Δείτε εδώ τι μπορούσε να κάνει ένα βρεζόνι. Το απασχολούσε μέχρι και ο σπάγκος να κατάει την υγρασία από μια σωλήνωση. Μάλιστα, ένα σπίτι που είναι φιλοξενούμενοι. Μας άφησε δώρο μια ζυγαριά για σκόνη. Ποιος ξέρει, μπορεί και να σκεφτόταν να μας ενοχοποιήσει την περίπτωση που πήγαιναν στραβά τα πράγματα. Και τώρα, στο χαλάσι, έρχεται την υδραυλική. Συσκευασία. Βλέπουμε εδώ πως ξεχαρβάλωσε την πόρτα του ψυγείου. Έχει βγάλει από εδώ όλο το σίδερο, όλο αυτό γύρω γύρω, και το έβαλε στην βιβλιοθήκη. Είχε και να το πετάξει με τα δίκτυα. Ασχήμια ψυχής. Πρόβλημα έρχεσες μισή ώρα και δεν είναι εμφάνιση αυτή για στέλεχος της υπηρεσίας. Ποιος είπε ότι πρέπει να είμαι ευσύλικος, να με στείλει το παιδικό σου σε καμία αποστολή να σκοτωθώ. Δεν είμαι πεζοναύτης, βουλή, προσβέρκο και το μάγουλο. Είσαι και ξενύχτης. Λοιπόν, επειδή είσαι αυτοκτονικές φάσεις, σε έχω μια αποστολή, κάτι καλά. Ξέρω, ξέρω. Η υπηρεσία προσπαθεί να ξεπεδεύει από μένα και έστειλε τώρα μέρος στην Ήβρα για να αυτοκτονήσει. Έχουμε ενδείξεις πως ο άνθρωπος που μας κούρασε πριν τόσο καιρό δώσε στο τσιβά. Αποδείξεις όμως δεν ξέρω αν έχουμε. Θα φύγεις μεθαύριο για εκεί. Έχουμε δείγμα του προσώπου του και δεν ξέρουμε με ποιο όνομα θα τον βρει. Το όνομα με το οποίο όμως κυκλοφορεί μέχρι τώρα είναι Leslie Warren. Έχω μια μέρα στη διάθεσή μου. Θα τα πούμε. Εδώ μέσα βρέθηκε και μια νεανική νεανικία κάλτσα. Είναι αυτή συμβόλυνση αυτό. Μάλιστα μια κάλτσα που θα γίνει σε βαθμπή της.
Ήταν να μας το φέρει ζωντανό. Η υπηρεσία με χρησιμοποιούσε πάντα όσο κρατούσε τα κότσια μου και μετά με πετούσε. Δεν μπόρεσα να βρω κανένα γραφείο. Δεν πολύ σεβόμουν τη ζωή των θυμάτων. Έτσι από φυλάξεις μόλις τους έβαζαν μέσα κάνανε και εγώ τζάμπα έτρεχα να τους πιάσω. Γιατί δεν έκλεψε ας πούμε αυτό το μπουφάν. Και έκλεψε μια κλασική κιθάρα. Δεν ξέρει τι λέω, δεν έχει να πει. Με τη βάση. Επίσης, αυτό το αγαλματάκι της θεία δεν μπορούσε να το βλέπει. Το έκρυψε έτσι, το είχε βάλει. Για άλλα αγάλματα αυτού του τύπου, λίγο μικρότερα, εκείνα της άρεσαν και τα πήρα. Είναι αντικείμενο της δουλειάς του κλινίδιου εξαγωγής κορνείας. Δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Αυτό είναι να απολαμβάνουμε τα προϊόντα του εμπορίου διόκτημα. Η κορνεία είναι από τις δραστηριότητες του υποκόσμου. Αυτή είναι δουλειά για τα παδοπέδια. Από μόνο που είναι αυτό επάγγελμα. Επειδή εσύ με ρώτησες αν είμαι. Μας στέλνει ψεύτικες εικόνες. Εδώ αδύνατο να ζήσει άνθρωπος νόμιμα. Και μάλιστα όλοι κάνουν λαθρές και διπλές δουλειές. Της να οφείλονται επειδή έπαιρνε αρνητικές απαντήσεις, έψαχνε με τα μανίας αγγελίες για να βρει δουλειά καθαρίστριας. Και ανάλογα με την απάντηση, διάρανε τα νεύρα της. Πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι? Όπως έβγαινα από το πάρκι, τα δεν θυμάμαι. Κάποιος λίγο κοντός με περιέλαβε και δεν ήθελα να δώσω και θέμα. Θα δούμε τώρα, θα κάνουμε. Δείτε εδώ, τις αγγελίες δεν τις πετούσε, λες και τις άρεσε να ζήσει αχούρι ή να κάνει αχούρι ένα ξένο σπίτι. Η κάμψη παρουσιάζει το χρηματιστήριο εξαιτίας του ξεπλήματος του χρήματος και της αποστολής του σε άλλες πατρίδες. Λέτε να πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις αγγελίες. Η τελευταία επιθυμία ενός πράκτορα είναι να τα φτιάξει με την παρτενέρ της. Σε λίγο αρχίζουν οι ανακρίσεις και θα είναι ένας Τούρκος ο οποίος συνελήφθη γιατί είχε πάνω του 500 γραμμάρια χασίς. Ο κόσμος, άμα καταλάβει, είσαι ορισμένος, συμβαίνει στο ψηλό. Ο Τούρκος έμπορος δήλωσε οδηγός στο αυτοκινήτου και είπε ότι δεν γνώριζε τι μεταφέρει. Έτσι βγήκε η φήμη ότι κάτι σκληρό πήγε στις φυλακές. Πρέπει να έχεις πάρα πολλούς αυτούς. Ο μεγέρματος, που είναι και επάγγελμα εξουσίας. Ο κόσμος δεν αισθάνεται άσχημα. Ευχάριστα να μιλάει με αστυνόμους, με τους υπαλλήλους, με δέκτη.
Πήγαινε. Καλητήρια όμως, παραδέχομαι. Κάνεις πολύ θόρυβο και δεν περνάς απαρατήρητος. Μου φαίνεται πως τη μόνη χώρα που δεν παίρνουν τα ναρκωτικά είναι το Ισραήλ. Σκληροπυρηνική είναι αυτή η εκλεκτή του Θεού, οι Ισραηλίτες. Δεν ξέρεις μέχρι πού σε πιάνουν, σε ψάχνουν πάνω μέχρι κάτω όταν είναι να περάσει τα σύνορα. Όχι, τρέξαμε να προλάβουμε εσένα, μου σου συμβεί τίποτα. Εσείς πάτε να δείτε τι συμβαίνει, εγώ θα έρθω μαζί σου. Σίγουρα στο αεροπλάνο κάθεσαι στους μη καπνιστές. Υποψιάζεσαι ποιος καρφώνει. Δεν θα θέλαμε. Θα με βάλεις φυλακή μαζί με τον Τούρκο. Θα κοιτάξουμε που κερδίσω την ευαισθησία και θα δούμε. Μ' αρέσουν τέτοιες επιχειρήσεις. Πρέπει να είσαι πολύ έξυπνος ή μπορεί να φαίνεσαι πολύ έξυπνος ή τέλος πάντων πρέπει να μην είχε η υπηρεσία σου κάτι καλύτερο να στείλει. Πολλοί γίνονται τραβεστοί για να αλλάξουν στοιχεία, για να περάσουν ελαφρέα σε άλλη χώρα, για να γίνουν πλούσιοι. Τώρα δεν ξέρω τι χάρασαν έγινε, αλλά έτσι λένε οι στατιστικές. Γίνονται τραβεστοί. Το σύστημα είναι ότι δεν θα βγάλω το κλειδί εγώ από την τρύπα. Τι εννοείς, κάνω προσωπικό πόλεμο. Θα πεθάνεις αν χρειαστεί. Όλο μεγάλα λόγια και έργα ακούμε. Αν ήσουν δηλαδή κυνηγός εγκληματιών, τι θα έκανες. Στην κάνει μπάμ ότι πήρα την υπόθεση, προσωπική υπόθεση. Να κάνει. Σε παρακαλώ, η συνεργασία μας έλειξε. Έτσι είναι οι νόμοι, μας έχουν δεμένους και γλιτώνουμε ορισμένοι. Πριν από κάνα μήνα είχατε βάλει μια αγγελία για υπηρέτρια. Ναι. Ήρθε κάποια Σοφία Παπαδοπούλου. Έτσι, καστανή. Δεν ξέρω, ίσως. Κανείς δεν ξέρει. Ευχαριστώ πολύ. Είχατε πριν κανένα μήνα μια αγγελία για ψυχιακή βοηθός, καθαρίστρια. Ναι, ζήτησα. Ζήτησα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, πιανού ήτανε. Βλέπετε τη ζυγαριά. Oh, yeah.
Για να φανεί ότι μαλώσαμε, σταμάτησε η δίωξη. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο άνθρωπος που αρέσει να εξαφανίζεται. Σε όσα στοιχεία μας έδωσες, υπάρχει μόνο ένας νέος, ορφανός, 69 χρονών. Μεγάλα ποσά τραβήθηκαν πριν από μία εβδομάδα, γράφει η εφημερίδα. Έγιναν λίγα-λίγα σε διάφορες χώρες και εξαπλήθηκαν δύο τεράστιοι λογαριασμοί. Πράγματα δεν είναι αυτά που προσπαθούσαν να προσέχουν. Είναι κάποιος που θέλει να μας παραπλανήσει. Έβαλε στην Ελλάδα και έχει πολλές επιχειρήσεις σε πολλές χώρες. Μάλλον μαϊμού. Παντρεμένος. Ναι, τρεις φορές. Λέει μες στα κομπιούτερ. Λοιπόν, είναι μια Γερμανίδα, μια Ρωσίδα και μια Ελληνίδα. Λοιπόν, να γράψουν περιουσιακά στοιχεία σε ερωμένες και γυναίκες. Ωραία είναι εκεί πέρα, ε! Πλάγιο τρόπο να στιγματίσουμε έναν εγκληματία πολέμου. Κάνουμε καμιά δημοσίευση. Πρέπει να άλλαξε τα γένεια και ίσως εκεί που τώρα θα πάμε να κάνουμε μπλόκο να είναι μαϊμού και να μας στέλνει για να κερδίσει χρόνο. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι κι εμείς, όσο δεν έχουμε άλλα στοιχεία, πάμε εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό θα το κάνουμε μια πλάκα. Δημοσιεύσουμε ότι κλείσαμε μερικά καταστήματα και το περιμένουμε έξω από το σπίτι του. Τι θα κάνει, κάπου πρέπει να πάει. Τώρα θα φαίνεσαι ότι συμπορεύεσαι με τα ρεμάλια για να βγάλουμε και κάτι από τα κλαμπ τον υπόκοσμο. Το αμάξι που ψάχνουμε είναι κλεμμένο. Πινακίδες μαϊμού είναι, δεν υπάρχουν.
στέλνει τον 4S το παγιδό. Θα διαρρήξουμε το βράδυ και θα δημοσιεύσουμε τα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής του εταιρείας. Μία από εσάς θα βγει εκεί μπροστά στην Ευρώπη, θα παριστάνει στον δρόμιο. Πες εδώ τι γράφει. Βγάλατε απ' έξω για να μην είμαι στα πόδια σας για τη μεγάλη κομπίνα. Απαγάγατε τη γυναίκα μου, στέλνατε δίθεν γράμματα από δοσία ότι με καλεί να πάω εκεί. Αυτό πώς δημοσιεύτηκε, μπορείς να λένε ούτε μια υπόθεση ποιος είναι αυτό. Δεν μπορώ να αναφερθούμε. Πρέπει να βρούμε την κωδική λέξη για να ανοίξει η κεντρική είσοδο. Θέλω να διατάξεις να κλείσει αυτό το κλαμπ. Έτσι θα γίνει κάποιος θόρυβος στον υπόκοσμο και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνουν ορισμένα λάθη τα οποία θα κοιτάξουμε να τα εκμεταλλευτούμε.
τα υπέροχα ρούχα που φοράνε τα κορίτσια και εγώ. Smart Lipo, η επαναστατική εναλλακτική θεραπεία υποαναρρώσωσης. Στην Ότσο Σαν Κλάση, στην Ιστή 108, τη Σαλόνι Καουάν, τα υπέροχα γυαλιά από την Κύπρο. Γεια σου Γιώργο. Δόκτωρ Αντισμό, ηλεκτρονικό τσιγάρο, Βασιλής Σόγκας 88. Λογιστικά γραφεία Πασχάλης Κόντας. Καλλιτικά Φέγκο. Κέρς, 30 λεπτά γυμναστικής, μόνο για γυναίκες. Λεσάρ, το σουίτ που τη σουίτ που δείξε αγροπλαστείο που βρίσκεται στη Βασιλής Σόγκας 85 και την Ελληνέρ Αεροπορική Εταιρεία. Τους χορηγούς επικοινωνίας, Ladies Life, iFresh Magazine και όλα τα Θεσσαλονίκη. Να ευχαριστήσουμε την δημιουργό, την Εύη Κεφαλά για τις υπέροχες δημιουργίες της χειροποίητες, τα σανδάλια, τα καπέλα, τα πολύ ωραία πλουζάκια που φορούσαν τα κορίτσια, κάποια κορίτσια. Και τα αξεσουάρ. Βέβαια να ευχαριστήσουμε και τη συνεργάτη της κυρία Νέλη Σαραφόπλου. Την Γιώτα Τσιώπη για την επιμέλεια και το συντονισμό. Καταπληκτική αποσπάτα. Τα κορίτσια μας, τα πανέμορφα. Το Λευτέρι για τη μουσική, το καφέ bar, restaurant Όμιλος, όλους εσάς που ήρθατε σήμερα και μας θυμίσατε με την παρουσία σας, γιατί μερικές φορές αυτό το ότι περνάμε καλά και βλέπουμε και μόνο και βοηθάμε για ένα καλό σκοπό, γιατί μέρος των εσόδων που διατεθούν στο Σύλλογο Αέλιο, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνεται. Εύη μου, θα σε ευχαριστήσω και στον κόσμο, νομίζω. Έλα λίγο μαζί μου εδώ πέρα. Νέλη. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Να φωνάξουμε και τα κορίτσια να κάνουμε μια πασαρέλα, μια γύρω όλες οι κούκλες εκεί μας εμένα να τους πούμε για τελευταία φορά. Να τις περιμένουμε. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο που μας φιλοξένησε, την κυρία Γιώτα Τσιώτη, για την διοργάνωσή της. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Βιβί Αναστασιάδου που βρίσκεται εδώ κάνω για ένα λεπτό. Λοιπόν, και φυσικά, οπωσδήποτε, πρέπει να ευχαριστήσουμε την εκπρόσωπο, την κυρία από το ΑΕΛΙΑ, να έρθει κοντά μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστώ έναν-έναν όλους σας που μας θυμίσατε και ήρθατε απόψε εδώ κοντά μας και όλους μαζί. Εύχομαι να έχετε καλό καλοκαίρι, με υγεία και πολλά κέρδη σε όλους μας. Για να είμαστε πιο χαρούμενοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο αρχηγός χρειάζεται μια μεγάλη επιτυχία.
ώρες πριν ένα αεροπλάνο πυροβόλησε Αμερικανούς ιερακούς. Τα σφάλματα που κάνουν τους άλλους οι άνθρωποι προσφέρονται προς αυτούς τους ίδιους. Και κοινοί που ασχολούνται μαζί της. Ήταν η μεγάλη λεζάντα. Τρεις φοιτήτριες της γυμναστικής είχε. Κάλεσε και τον αδελφό της υποψήφιας βουλευτήνα στο τραπέζι. Ο αριστερά του καθήμενη τη χτυπούσε φιλικά στην πλάτη. Έτσι έγραψαν τα παραπολιτικά. Έβλεπα τουλάχιστον ότι ο κόσμος με αγόραζε.
ουσιαστικά διώκατε τους βιαστές ηθικών αξιών, αφού όλοι οι άλλοι ήταν νόμοι της ζούγκλας. Προσπαθείς να ταυτιστείς με τον παγκόσμιο έρωτα. Έτσι κι αλλιώς σε μια σου ζωή δεν προλαβαίνεις. Πρέπει να ξεφύγεις από το παρελθόν σου.
Καλημέρα. Πυρότερα το να σου σκοτώσουν τη μάνα. Έλα μαζί μας να το μεταφυγό. Πολιτικό φάγωμα. Τολοφονούς. Μια καραμέλα θα κάνουμε με το. Πάμε, πάμε το δεύτερο. Όπλο εισπάνω σου. Θα πρέπει να λοιπόν.
Αν ήρθα να περάσει ο νέος αρχηγός. Ποιος είσαι εσύ? Δεν είμαστε συνάδελφοι για πόλη. Και τότε πώς βρέθηκες εδώ? Άδεια, δεν κάνω βόλτα. Βόλτα και έτυχε και πέσει πάνω στο φόνο. Το όνομά σου? Είμαι ο Ρόζος. Ταυτότητα. Σε αυτά όλα η Ελλάδα βρέθηκε στο ρόλο του καλών άπελα και αγωνιμένα στο μάτι της καρδίνας του τροδερό του ρούλου του Ιησού. Έκανε τον μόνο μου στο ίδιο το βρέθηκε στο κυρία του. Ποιος νομίζει λοιπόν να τα έκανε? Δεν σχολείο. Μήπως αλλάξει το ισορό σκάφη του δεν είναι μικρός, με το ισορό κάτι να παρουσιάζει το ισορό και το ισορό και το ισορό και το ισορό. Άλλη άλλη.
Ήταν κάποτε να γίνει αρχηγός, αλλά όχι αν γίνεται η θέση από γλωφωνία. Αυτό που μείνανε κατά πολύ την αξία και τον αυτοσεβασμό. Εάν να τον εξεδόνει το σαφότα της δημοσιότητας, αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα που να αποκαλυφθεί ο χρονιάς. Υπόθεσε και το κρυμμένο εγωρισμό του νέου διευθυντή κατά κάποιο τρόπο έμεινε ταπεινωμένο την έλαβε θέση, την οποία κάποιος άλλος προσωπήθηκε από τους χαμηλούς. Έτσι και έτσι να προχωράει στο μέρη του να αναφύλλει. Γιατί το κάνετε αυτό? Προσπουλίζω την εκτελεστική εκκλησία. Κάποτε ένας εκπαιδευτικός υπάλληλος πήγε 3.000 βιβλία στη φυλακή, και να τον πούν και τα εκτό οι διευθυντές του, τον μεταθέσανε. Thank you.
Κάποιος χρειάζεται, δεν βολεύω τα όπλα είναι υπαρκτικού. Θα μάθει το κάτι. Θα το πείσω στον αρχηγό, θα του πείσω ότι δεν ξέρει τι είναι η διάρκεια, είναι όλα νοκάτω.
Όταν μιλάς, θα τρως το μήν. Δηλαδή. Δεν θέλεις δεν, θέλεις δεν. Οπότε θες καταλαβαίνεις. Να είναι κάποιος, αλλά πολύ γνωστός. Μάλλον και να μην πάει στην περιουσία του και έτσι τον όνομα. Ο Τάνιος αποφάσισε τα άλλα για να αλλάξει την έρευνα. Έχει κάποιο ενδιαφέρον. Πώς είναι εμπλεμμένα γιατί φοβάται τον Τουλάβο για να μην Get high, no, I will go to jail. Sorry, I'm Fatal. I don't want to go to jail with you. I think this friendship is over now. You won't find any other job. Because if you won't help me, the others will want to fire you. I don't know. I'm in a bad position. Sorry. You didn't realize that I'm not afraid of you. I know you're not afraid of me. Maybe you're afraid. I don't know. Maybe some friends of me will hurt you. Because get that. I'm not gonna help you. Sorry, I think this friendship is over now. Sorry. Go to my wife. My wife. My wife.
Σε σημείο αυτό πρέπει να σας αποχαιρετήσω, όμως σας υπόσχομαι πως θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη Κυριακή στις 8 παρατέταρτο, αλλά και το Σάββατο στις 5 το απόγευμα με την επανάληψη της σημερινής εκπομπής. Μένω λίγο στο σπίτι σου ή όπου αλλού μπορείς να με πείσεις και θα βρω έναν τρόπο να φύγω στο εξωτερικό. Έχω ετοιμάσει τα πράγματά μου και σας έχω αφήσει και λεφτά να μπορέσετε να το βγάλετε. Να έχετε το νου σας. Μάγκες, δεν μπορώ άλλο να κρυφτώ. Θα πάω στο παλιό μου το σπίτι. Θα πείτε τα κορίτσια να μαζέψουν να σας παίρνουν τα λεφτά. Θα τον διαλύσουμε για λίγο. Να έχετε υπόψη σας. Καλή τύχη. Thank you.
Καλώ τη φίλη μου την Πατσίνα που ήρθε να τη δώσω πληροφορίε. Με ζωντανή ορχήστρα κάνει το πάρτι. Γιορτάζει ο γιο μου και θέλει. Ήρθανε μερική μουσική, αφήσαν τα όργανα του, στήσαν, κάναν πρόβε και θα κρυφθούν αύριο να πέφτουν. Για μετακόμιση ετοιμάζεσαι. Πολλά ρούχα βλέπω. Θα πας στο εξωτερικό? Και στο εξωτερικό πάω, αλλά είναι στα πλαίσια της γιορτής του γιού μου. Θα κάτι σχέδια που τα έκανα δικά μου μοντέλα, θα τα δείξω σε μερικούς φίλους, φίλες που έρχονται εδώ και πουλήσουμε. Άστα αυτά. Δεν με πείθεις. Δεν θα με βάλεις καμιά χειροπέδα. Δεν χρειάζεται. Κρατάμε τα παιδιά σου. Θα σε έχουμε έξω για να κάνεις το χαφιέ και να δίνεις ονόματα και πληροφορίες. Σύμφωνοι. Έχω έτοιμη μια ατζέντα, άμα θες να σου δώσω τα ονόματα των κοριτσιών. Όσο μπορέσεις. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Αυτή τη στιγμή είναι μερικές κοπέλες έξω, οι οποίες έχουν βγει στο πεζοδρόμιο και μαζεύουν λεφτά από επισκέψεις που κάνουν μεσάνυχτα. Σε εύπορους κυρίως, μαζεύουν λεφτά για να βγάλουν ένα σωματέγορο από τα διαβατά. Ωραία. Θα τις αφήσουμε να πληρώσουν την εγγύηση και μετά θα τις απελάσουμε. Ξέρω ότι δεν είσαι από τις αστυνομικίνες που πας το γράμμα του νόμου. Θα τάσεις επιπτωμάτων. Θέλετε να βγάλει και τα λεφτά του το σωφρονιστικό σύστημα, πώς θα πληρωθούν οι δικαστές, οι φυλακές, οι διευθυντές. Δεν είναι δουλειά μου αυτή εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει να συνεργαστείς, οπότε και θα γραφτεί αυτό στη δικογραφία σου και θα είναι ο νόμος επιοικής απέναντί σου. Να δούμε. Βλέπω ακριβώς ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Ακριβά ρούχα, ακριβές ωραίες γυναίκες. Δεν μου λες, σου στέλνουν και τίποτα. Για να δω, αυτό το CD έχει τίποτα μέσα, ενδιαφέρον. Μουσική είναι. Κυρία αστυνομικήνα μου. Θα το δω. Δώσε μου, μου είπες για μια ατζέντα. Εδώ είναι μερικά ονόματα, δεν ξέρω τι ψάχνεις. Εγώ πάντοτε... Έχει όλα μέσα, ονόματα, διευθύνσεις, τα πάντα. Ονόματα έχει, αλλά μας βλέπω να έχω πεθάνει εγώ, οπότε εσείς μπορεί να βοηθηθείτε, αλλά εμένα θα με έχουν καθαρίσει. Μην κλαίγεσαι, μαθημένος είσαι, έτσι και αλλιώς τα δύσκολα. Έτσι και αλλιώς, αν θα μπεις στη φυλακή, χωριστά θα είσαι, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, θα δούμε τώρα, ας μπούμε. Με το καλό. Καλά. Μπροστά μου συνειφάρεις. Οχο. Έχεις μεσάνυχτα. Εδώ έχουν συνειφάρει ο άλλος μπροστά στο δικαστή την ώρα που περίμενε πότε θα έρθει η σειρά του να σηκωθεί να δικαστεί. Αυτό είναι πρόβλημα του δικαστή που δεν το πήρε χαμπάρι. Για πες μου και κάτι άλλο. Πολλά παπούτσια βλέπω. Μήπως διακινείς εκεί μέσα στα τακουνάκια τίποτα, κοκαίνη, ηρωίνη, κάτι. Και όλα τα υποπτεύεσαι, κυρία Συνομικίνα, μάμα θες πάρε τα μαζί σου και άνοιξε. Θα τα πάρω, θα κάνουμε έναν έλεγχο να δούμε τι γίνεται. Το DVD που νομίζεις ότι με στείλανε μηνύματα είναι αυτό, κυρία Συνομικίνα μου. Παίζω εγώ μουσική, θα ξανατοδείς. Thank you.
Προσέχει. Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα απόσπασμα από το μελλοντικό μας βιβλίο «Μαθήματα πιάνου». Μπράβο, βλέπω ότι παίζεις και μουσική. Αυτοδίδακτος. Μικρός έκανα λίγο μόνος μου, μετά πήγα στο οδείο και έχω κάνει και 5 χρόνια και μου αρέσει και παίζω μουσικούλα. Να σου πω, από εδώ το έκανες, από εκεί το έκανες, τελικά προσπαθείς να ξεφύγεις. Δεν μας είπες, ποιος σκότωσε τον αρχηγό? Δεν ξέρω. Θα πας όμως να βρεις μια αλήθεια. Το οποίο δεν το ξέρω. Θα σου δώσω τα στοιχεία της, αλλά δεν ξέρω δεκαετό της. Τι να σου λέω και ό,τι βρεις. Με το αλήθεια δεν μπορώ να βρω τίποτα. Έχω το τηλέφωνο της. Α, εντάξει τότε. Ναι. Θα έχω το νου μου, θα ψάξω και θα το βρω. Θα μου δώσει το τηλέφωνο. Ναι. Δεν ξέρω. Οι αστυνόμοι για τους άλλους δεν νοιάζονται. Γίνονται έξω φρενών αν πειράξει δικό τους. Ναι, έχω τύχει. Μια φορά ένας έπλεξε σε ένα καυγά ο φουκαράς. Τον σπάσαν στο ξύλο. Αξίριστος. Δεν είναι ένας και αξίριστος. Τον σπάσαν στο ξύλο. Και λέει, μόνο γιατί με παίρνετε. Σε περάσαμε για Αλβανό. Λοιπόν. Θα έρθεις μαζί μου. Όσο παρακολουθούσαμε το σπίτι σου, μπήκε στην πολυκατοικία μια ψηλή ξανθιά κοπέλα με μια μαύρη τσάντα. Ξανά έφυγε χωρίς αυτήν. Βιαστικά, πού την έβαλες, τι είχε η τσάντα μέσα? Εφτά ώρα αυτή είναι η πολυκατοικία. Τώρα μπορεί να μπήκε, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, άφησε τίποτα σε κάποιον κάτι και μετά τη δίπλωσε, την έβαλε σε μια άλλη τσάντα
Και φαίνεται ότι έφυγε χωρίς τσάντα, αλλά στην πραγματικότητα είχε την τσάντα διπλωμένη. Τι να σου πω. Εγώ θα έλεγα να έρθει στην φυλακή. Είναι καλύτερα, γιατί εδώ θα σε σαπίσουν αργά ή γρήγορα, αλλά πρώτα πες την αλήθεια και δώσε την τσάντα. Την τσάντα, αυτά έχω να σου πω. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω καταρχήν γιατί δεν μπορεί. Για αυτή την τσάντα, ίσως ανακάτεψαν το σπίτι του νεκρού διευθυντή. Απέθανε ο διευθυντής, ε. Πού να το μαθαίνω, το περιμένω. Καλώς άνθρωπος ήταν. Δεν ήξερα. Θεός να το συγχωρέσει κι αυτόν. Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας ταυτίσεις αίμα. Γι' αυτό πες μας τι γίνεται με την τσάντα και μετά θα δούμε, θα δικαιολογήσεις το πώς κακοποιήθηκες. Ούτε εσύ θα το πιστεύεις. Διάλεξε ή από εμάς θα φας ξύλο ή από τους συνενόχους σου. Εγώ δεν ξέρω τίποτα από τσάντες. Εγώ εδώ καθόμουν, ήρθες εσύ, βγήκα έξω, πήγα στον περίπτερο, ήρθα μέσα και βρήκα εσάς μέσα. Δεν ξέρω τώρα τι μου λες. Εγώ τσάντα δεν είδα. Λοιπόν, ή θα ομολογήσεις και θα παραδώσεις την τσάντα ή θα φτιάξουμε εμείς το πιστήριο. Κανονίζεις και παίρνεις. Θα μπορούμε να σε κλείσουμε μέσα για παράνομη οπλοχρησία, για οπλοκατοχή, για προϊόντα εγκλήματος, ό,τι θέλεις. Διαλέγεις και παίρνεις. Εγώ τώρα είμαι σε δύναμη θέση. Δεν μπορώ τώρα. Ό,τι μπορείτε να κάνετε, θα το κάνετε. Ξέρω. Λοιπόν, τους εκμεταλλεύεσαι. Το είπες και μόνος σου. Πλαστά χαρτονομίσματα. Μήπως είναι αυτά τα γάλματα? Τα γάλματα πού τα έχεις πάρει? Τα βλέπω. Αφού έκανα ένα γύρο πριν έρθει στο σπίτι. Εντάξει, τα γάλματα τα είχε δώσει μια φίλη μου, τουρίστρια, γιατί τα βρήκε μια παραλία και φεύγοντας φοβήθηκε να την πιάσουν στα σύνορα και τα άφησε σε μένα και έφυγε η κοπέρα. Θα το διαπιστώσουμε όταν θα τα πάμε στην αρχαιολογία για να τα εξετάσουνε. Λοιπόν, μη βασίζεσαι στο ότι ο νόμος θα σου φερθεί ευγενικά. Εντάξει, όχι σε μένα αυτά. Εσύ είσαι από τους αστυνόμους, ο οποίος κακοποιεί, βασίζονται ότι ο νόμος θα σου φερθεί ευγενικά. Εσύ, επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια, ξέρεις αυτό και δεν φέρεις ευγενικά και δεν δίνεις και σημασία και φέρεις όπως φαίνεται κακοποιεί. Κάνεις λάθος, γιατί αν είσαι του για να μπορέσεις να μπεις στο συνάφι, να μπορέσεις να γίνεις μυστικός, πρέπει να γίνεις λίγο κακοποιός. Ναι, συμφωνώ, δεν λέω. Άρα ένας συνένοχος και ο αρχηγός. Η υπηρεσία δεν δίνει όπλα, ούτε έπρεπε τα προσπέκτους. Τα αγόραζε, θα τα αγοράσει ή εμπορικότητα. Ούτε μερωμένος. Μπορεί κάτι να ετοίμαζε και θέλω να μας παραπλανήσουν. Μια σπύρο μπορεί. Δεν νομίζω να θέλω να μας παραπλανήσουν, η ζωή είναι πιο απλή. Και κατά τη γνώμη μου, τόσο πολύ φαντασία. Ξέρω, δεν είναι της καλής κοινωνίας. Δηλαδή? Δεν μπορεί να είναι τι που θέλουν να κάνουν επικλήματα, δεν έχουν έρθει στα μιλιομία. Τα όπλα δεν είναι του αρχηγού. Εσύ θα έκλειβες όπλο στη θέση του πιολιού. Μπορεί να παριστάνει το πιολιστή και να κρύψει το όπλο μέσα, για να μην το καταλάβουν. Είχε πιάνω αρχηγό. Μάλλον. Αυτό που κάνει κάτι τι σου λέει. Αυτό το κρασί τι σου λέει. Ότι μόνο ήταν δύο οι δράστες. Μήπως ο δράση θα είναι μέτρησος. Δεν ξέρω, ανησυχώ. Δεν είναι πιο πολύ. Αυτό τι σου λέει. Περθάνει τον κύριο. Λοιπόν, έχουμε κάποιον που μας άφησε ένα μπουκάλι κρασί, τον κόφτη τυριού και ένα ρολόι τσέπης. Δεν ξέρω.
φάρμακο που το πήρε. Θα το δώσω για έρευνα. Ο κόμπης παιδιού δεν χρησιμοποιήθηκε. Ξέρω, μάλλον τον έπινε. Είναι καινούριος. Αλλιώς θα χρησιμοποιήσει το μάχη σώμα με σώμα. Μπορεί να είναι το σπιτιό. Μπορεί να τον έβαλε ο Μακαρίτης από έκτη αίσθηση. Ο Δράσης κοβαλούσε και πνευματικό μαζί του. Τι σκεφτόταν να βληθεί μακριά από εδώ, αλλά ξέχασε, τρομοκρατήθηκε ή του έπεσε. Δεν φαίνεται να το άνοιξε. Μπορεί να έχει άλλο στην τσέπη του.
Σε έφερα, και είναι και άλλες τρεις στο πλοίο. Θέλεις να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε να μαζέψουμε έτσι τα 30.000 για να κάνουμε το δρόμο από την πλευρά. Θα προσπαθήσω. Το τέλος είναι ευχαριστημένοι μαζί σου και σου επιτιμά να βαθύτατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για να μπορέσουμε κάθε κάτι και να μπορέσουμε να κάνουμε και εγώ σε αυτό που είναι μια συνεργάτητα. Την άλλη φορά με νοικιάσανε και έκανε το όπλο. Τώρα είμαι και το πρώτο από όλο μπορώ. Να προσέχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάτε να μαζέψεις τα όλες τα φύλλα. Ναι, είναι καλό παλικάρι. Έχω να δουλέψω άλλο το έτσι το θέλετε. Δεν υπάρχουν δουλειές. Κάτι ένα δις, να δεις άντρα στις πιζάνια, να μας βγάζει ότι είμαστε και παράδειγμα και για να μπορούμε να βαδώνουμε το συγκεκριμένο για να είμαστε λίγο. Έκπρεψε στη λύση των πελατών που στάνε στην Βέλεξ. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλά. Το είδες στις ειδήσεις. Το σκότωσε η... Δεν ξέρω. Περιμένει όμως εδώ. Δεν ήρθε το όνομα στο σπίτι.
Συγγνώμη που σε τηλεφωνώ αυτή την ώρα. Μην απαντήσεις εσύ γιατί παρακολουθούν τη γραμμή. Μπορείς να βρεις ένα μέρος να με κρύψεις. Ναι, θα με βάλεις ένα μέρος έστω που πηγαίνεις στους πελάτες σου. Θα σου πληρώσω και το μεροκάματο. Πρέπει να κρυφτώ. Ναι. Δυσκόλεψα τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Θα έρθω σε λίγο από εκεί που είσαι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποτέ δεν λένε στον προϋπολογισμό πόσο κοστίζουν οι μυστικές υπηρεσίες και η αστυνομία. Παρουσιάζουν όμως τους κάποιους μονικέ, νωρές γυναίκες, με ύφος special agent, για να προπαγανδίζουν τις περιοχές. Εγώ πάντως δεν ξέρω καμία γυναίκα που θα ήθελε να κάνει ένα τάτσο. Στην κανονική πραγματικότητα, φιλόρες. Έτσι, για να πληρώνουν χωρίς λίγο. Δείχνουν ταινίες τέτοιες για να φοβούνται οι γονείς, μην βάζουν τίποτα τα παιδιά τους, για να το βάλουν στο δίκτυο εθνικής τηλεφωνίας. Πρέπει για τη μείωση του εισοδήματος, όλοι θέλουν να το πούμε και για τα έξοδα. Παρουσιάζεται ως lifestyle. Σύμφωνα με μια στατιστική, μόνο το 7% των ψυχοαστυνομικών υποθέσεων, μόνο αυτές εκτιμιάζονται και αυτές μας κάνουν κινηματογράφο. Το ποσοστό που αναλογεί στους πλούσιους και στους έχοντες εξουσία. Εμείς οι χριστιανοί, ανάθεμα για να ξέρουμε τι πιστεύουμε. Έχουμε δημοκρατία και με τα φάνα τον πιστεύουμε στη βασιλεία. Γιατί βασιλιάς ήταν και πατριάρχης. Πρέπει να σταματήσει η δεξιοδότηση των πολιτικών. Δεν είναι γελίο οι στέψεις μας δεξιοδοτούνται, κλέφτες, γελίοι. Και γενικά αποτυχημένοι. Καταλαβαίνεις σε τι κοινωνία ζούμε. Αν παραδείγματος χάρη, σταματήσουν όλοι να καπνίζουν, δεν θα υπάρχει κράτος. Θα αυξηθεί κατά 3 χρόνια το προσδόκιμο επιβίωσης, τα ασφαλιστικά ταμεία θα καταργηθούν. Δεν θα τους μείνει μία. Τι λέμε άρα για η γέννηση και από πάλι που μόνο θα αναπαραδείξει. Κάτι ήξεραν και δεν μίλησαν. Δεν πρόλαβα. Αυτοί δεν θέλουν να δημιουργήσουν έναν υπερήρωα μπάτσο που θα ανακαλύψει το φωνιά που κατά σύμφεση ήταν και στο πλοίο του. Στην πραγματικότητα χωρίς βούλες, δεν είναι νόημα. Μόνο στην Ελλάδα θεωρούν καλό υπουργό δημοσίας τάξης, επειδή η βόμβα έσχασε στο χέρι του και μικρά. Αυτός έχει μακριά μαλλιά για να μπορεί να τυπώνει σε λιτοπαρέσεις και να σκεφτεί. Μια φορά άκουσα έλεγα ότι και να χτυπήσει το τηλέφωνο την επόμενη μέρα δεν θα το σηκώσει κανείς. Ας τη συμμετέχεις. Hi. Yes, sir. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm sure bad things happen lately. I think you're gonna arrest me. Why? What happened? Somebody spreads rumors. Maybe they catch me. Yes, I think I'm gonna end. I don't have any bucks. Lately, I have to pay about 10,000 per month. I'm looking for a place to get hide. You have any place to hide me? To hide you? Why your wife don't hide you? You want to go to jail with you? I have to do something. You see, I'm please a criminal. Put the gun down. I have to go to somewhere. You can't do anything with gun here. Yes. I'm not afraid. I have to make problem to my wife, so I have to. You can do problems to me. Yes, but as a kid, I was looking things differently. You see, a lot of Jews say, for instance, we hand him on a cross and we send the hand to the ears. Parents can save you.
I mean, I was, because society was so bad, so I was treated to society badly. So I have to go to Λοιπόν, επειδή δεν βγάζω μαζί σου άκρη, επειδή ό,τι σου λέω για όλα έχεις μια απάντηση, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να πάμε στο τμήμα. Περίμενε να ειδοποιήσω. Ναι, συνάδελφοι, μπορείτε να ανεβείτε πάνω. Ναι, θα τον πάμε μέσα για ανάκριση, γιατί τα γυρνάει από εδώ και από εκεί. Εντάξει, περιμένουμε. Εντάξει, αυτό ήταν. Τελείωσες.